Αστυνομία high-tech οραματίζεται το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης την ώρα που οι ένστολοι περιπολούν με απαρχαιωμένα οχήματα και βάζουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν βλάβες και αναλώσιμα. Η ηγεσία της Ελλάς φιλοδοξεί να προσαρμόσει τα υπερσύγχρονα μέσα που χρησιμοποιούν αστυνομίες άλλων χωρών στην ελληνική πραγματικότητα. Πώς όμως από αυτό και την πολύ ωραία διαδικασία ταυτοποίησης ενός ατόμου θα περάσουμε σε αυτό? Αν σήμερα πολίτης κάνει το λάθος να ξεχάσει την ταυτότητά του και περάσει από έλεγχο, βρίσκεται αντιμέτωπος με διαδικασία που προβλέπει μεταφορά σε αστυνομικό τμήμα, την απασχόληση περιπολικού και αξιωματικού υπηρεσίας και γραφειοκρατία που μπορεί να κρατήσει ακόμη και 12 ώρες αν η προσαγωγή γίνει νύχτα, όπως εξηγούν οι συνδικαλιστές. Αν δεν κρατάει την ταυτότητά του ο πολίτης, πρέπει να τον προσαγάγουμε στην υπηρεσία ώστε να εξακριβωθούν τα στοιχεία του. Πόσο χρόνο μπορεί να διαρκέσει η ταυτοποίηση? Κοιτάξτε, αν αυτό συμβεί μία η ώρα τη νύχτα, μπορεί να μας πάρει μέχρι 9 το πρωί. Καταλάβατε, αυτό είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία. Είναι και σε προσωπικό και η μεγαλύτερη ταλαιπωρία την αφήσεται ο πολίτης που καμιά φορά άδικα περνάει αυτή την ταλαιπωρία στο τμήμα. Η μεγάλη ανατροπή φαίνεται να έρχεται με την τεχνολογία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων στο δρόμο. Η Ελλάς σε πρώτη φάση προμηθεύεται τουλάχιστον 500 συσκευές τηλεφώνων με ενσωματωμένο σκάνερ, εκτός από τα αποτυπώματα και οι φωτογραφίες που θα λαμβάνουν οι αστυνομικοί, οι οποίες θα συνοδεύονται από γεωγραφικό στίγμα, θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης σύγκρισης μέσα από τις εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων. Εκτός ότι δεσμεύεται το περιπολικό με τον ομοταγή πολίτη μέχρι να δούμε τι γίνεται, δεσμεύεται και ο αξιωματικός υπηρεσίας και το προσωπικό που είναι στο τμήμα. Παράλληλα, μέσα από εφαρμογές για κινητά που προετοιμάζονται, κάθε αστυνομικός θα μπορεί να έχει στο κινητό του όλες τις λειτουργίες αναγνώρισης εγγράφων, ταυτοτήτων, διαβατηρίων διπλωμάτων, ακόμη και πινακίδων οχημάτων. Αυτό θα μπορεί να γίνεται πλέον στον δρόμο και είναι καλοδεχούμενο. Όλα αυτά προσεχώς για την Ελλάς. Την ίδια στιγμή πάντως η Δημοτική Αστυνομία του Ηρακλείου φέρνει το μέλλον των κλήσεων νωρίτερα, καθώς μέχρι τον Ιούνιο αναμένεται να έχει προμηθευτεί εξοπλισμό για την ηλεκτρονική καταχώρηση των κλήσεων που θα συνοδεύονται πλέον με φωτογραφία του οχήματος, αν όχι και με σέλφι του παραβάτη. Πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής καταγραφής των κλήσεων είναι η δυνατότητα φωτογράφησης του αντικειμένου. Του παραβατικού αντικειμένου, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι τραπεζοκαθίσματα, είτε οτιδήποτε που χρησιμοποιείται και προβλέπεται στην βεβαίωση της παράβασης.